Δεν ξέρω αν θα έχει υποχρέωση να βάρτε και αν έχει πάρει τη θέση του, εννοεί τα ελληνοτουρκικά ή τα σκόπια. Όχι, βρε παιδί μου, εντάξει, γενικώ ναι, να αρχίσουν να υποχωρούν από τα πρωτοσέλιδα, τελείωσε έτσι κι αλλιώ. Αυτή την θέρμη, αυτό το ζήλο των χθεσινών, δεν νομίζω να τον είχαν μετά την ψηφοφορία στη Βουλή. Ραδιοτηλεόραση. Ραδιοτηλεόραση, όπω κάθε Παρασκευή, free press ραδιοτηλεόραση, σε όλου του σταθμού του μετρό. Με την αθλητική Κυριακή, την αγαπημένη κυριακάτικη αθλητική συνήθεια των τελευταίων πόσων ετών, πάρα πολλά χρόνια. Ίσως η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, 46 χρόνια, να το γράφει, 46 χρόνια και εδώ τα στιγμιότυπα από αγώνες και τα όσα γίνονται κάθε Κυριακή στις 10 στην ΕΡΤ 1. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την ανάγνωση των εφημερίδων. Αρχίζουμε με την Αυγή, αναβάθμιση διαβατήριο για καθαρή έξοδο, γράφει η εφημερίδα, ψήφος εμπιστοσύνης από τους διεθνείς οίκους και τις αγορές. Η κατά ένα μήνα νωρίτερα απόφαση της Μούντις δείχνει τη θετική πρόβλεψη των αναλυτών για αποτελεσματική διευθέτηση του χρέους και σχηματισμό μαξιλαριού ασφαλείας για στήριξη της οικονομίας. Είναι αυτό το πολύ σημαντικό οικονομικό μαξιλάρι των αγορών που λέμε ότι χρειάζεται η χώρα για να μπορέσει να υπάρξει καθαρή έξοδος. Δύο εκδοχές και απόψεις. Η μία είναι αυτό που λες το μαξιλάρι, δηλαδή χρήματα τα οποία μπορούμε να μαζέψουμε, και από την άλλη είναι η πιστοληπτική γραμμή στήριξης που λέει ο κύριος Ντράγκη. Η πιστοληπτική γραμμή, για να μην χάνουμε λίγο και το μέτρο, είναι νέος δανεισμός, έτσι, ουσιαστικά νέο πακέτο. Ναι, είναι ένα νέο πακέτο, ναι, προληπτικό, εάν το πάρεις, σου λέει το έχω εδώ. Προληπτικά παίρνω ένα παυσίπονο για να μην αρρωστήσω, ή μια βιταμίνη C. Αυτή η πρόληψη θα μας στοιχήσει κάποια μέτρα. Γι' αυτό. Γιατί πάντα υπάρχουν μέτρα. Αυτοί ζητάνε πάντα μέτρα. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε με την Αυγή. Σκάνδαλο Νοβάρτης πάνω. Νέα στοιχεία από την έφοδο των εισαγγελέων διαφθορά. Συντοπίστηκε νέα λίστα με 300 γιατρούς που ελέγχονται για δωροδοκία την περίοδο Ιανουαρίου 2016 Ιανουαρίου 2017. Από 1.500 έως 5.000 ευρώ έπαιρναν. Αυτή ήταν η ταρίφα. Μάλιστα. Αν και κρίση, καλή ταρίφα. Και πολιτικές ευθύνες, λέει η κυβέρνηση, έχουν όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 έως το 2015. Δεν το άκουσα όμως στη Βουλή. Ναι, όταν λέει 2000-2015, άρα και η κυβέρνηση Καραμαλή. Βέβαια. Κανονικά, ναι, μέσα δεν είναι. Μέσα δεν είναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Για πάμε. Δεν ξέρω βέβαια με τα νέα στοιχεία το 2016-2017. Εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, σύνοδος κορυφής. Μακεδονικό και τουρκικές προκλήσεις στην ατζέντα των συναντήσεων Τσίπρα. Τετραμερής με Μέρκελ, Μπορίσοφ, Γιούνκερ. Τέτα τέτ με Μογκερίνη, Μέρκελ, Μακρόν, Τζεντιλόνι και Αναστασιάδη. Ρεκόρ κερδοφορίας από τα ελληνικά πετρέλαια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το ελληνικό. Εδώ άγρια δύση, ο τίτλος της εφημερίδας για τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ με τον Τραμπ και το ζήτημα της οπλοκατοχής. Και πάμε στη Δημοκρατία. Συντάξεις, πώς θα πάρετε τα αναδρομικά. Εμείς επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εργασίας ότι υπάρχει θέμα επιστροφών στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση κρύβει το λάθος που έχει γίνει με τις επικουρικές, γιατί δεν έχει τα απαραίτητα κονδύλια. Είναι πολιτική απόφαση, είπαν στη Δημοκρατία, πηγές του Υπουργείου, να διορθωθεί εδώ και τώρα η τεράστια αδικία. Αν ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει διαρροή του Υπουργείου. Δηλαδή, τι κρύβουν, ότι υπήρξε λάθος και επειδή δεν έχουν λεφτά. Γιατί δεν έχουν λεφτά? Πλεονάσματα υπάρχουν. Αν έχει γίνει λάθος και έχουν πάρει κάποιοι άνθρωποι επιστροφές οι οποίες δεν τους αναλογούν, τι είναι πολιτική απόφαση? Τι σημαίνει είναι πολιτική απόφαση? Η συγκλονιστική εξομολόγηση του προστατευόμενου από το FBI, ο Έλληνας μάρτυρας αναφέρει μίζες σε πολιτικούς και αποκαλύπτει μεθόδους μαφίας της Νοβάρτης. Νέα στοιχεία και λίστα επιπλέον 300 γιατρών που δωροδοκήθηκαν ραγδαίες εξελίξεις. Και εδώ έχουμε ποτάμι καλή Γιώργο Φούντα. Γιώργος Φούντας. Για το νόμο της κάναβης. Το κάνει οποίο... λογοπαίγνιο, έτσι. Ναι, το οποίο το προτείνει, έρχεται στην το προτείνει ως ειδικό. Mm-hmm. Καλή το Γιώργο Παπανδρέου, έτσι βλέπετε τη φωτογραφία εδώ. Πέρα έτσι αλλιώς ο Γιώργος Παπανδρέου. Από τους πρώτους εισηγητές στο δημόσιο διάλογο της συγκεκριμένης. Με το γλαστράκι το γνωστό την Ατάκα. Ένα γλαστράκι στο μπαλκόνι. Δεν κάνει και κανένα κακό. Πρόβλεψη για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μελέτη στις ΗΠΑ. Έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν ξέρω αν εννοεί οικονομικό πόλεμο. Δεν ξέρω. Τον οικονομικό τον μάλλον έχουμε. Κανονικό. Μάλλον κανονικό. Άδικος αποκλεισμός της ΑΕΚ. Ναι, δεν το πάμε αυτό. Κρίμα, η ΑΕΚ τα έδωσε όλα χθες. Άτυχη. Μπορούσε να σκοράρει, μπορούσε να προκριθεί. Στο Έθνος τώρα, πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα? Χιλιάδες πολίτες λαμβάνουν ειδοποιητήρια, ακόμα και αν έχουν αποσύρει το όχημά τους. Τι συμβαίνει με τις περιπτώσεις πώλησης και κλοπής? Τα έχουμε πει εδώ, το έχουμε αναδείξει το θέμα των ανασφάλιστων. Προειδοποιούσαμε για τα όσα θα έρθουν. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις, αν έχεις καταθέσει, αν μάλλον έχεις κινησία το αυτοκίνητό σου και δεν έχεις καταθέσει πινακίδες, πρέπει να έχεις ασφαλισμένο το όχημα. Ασφαλιστήριο. Και από τις 22 του μηνός ξεκινάνε οι
οι έλεγχοι, έτσι, που σημαίνει 22 Μαρτίου. 22 Μαρτίου ξεκινάει ο έλεγχος. Εάν δεν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν και οι διάφορες ιστοσελίδες που μπορείς να μπεις και να ελέγξεις αν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σου. Αν γίνει ο έλεγχος και σας βρουν ότι δεν είναι ασφαλισμένο, θα πέσουν τα σχετικά πρόστιμα. Λοιπόν, ξεμπλοκάρει η επένδυση μετά το πράσινο φως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χτίστε στο ελληνικό, με το λογοπαίγνιο εδώ μέσα έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας και την απόφασή του. Θα επιτρέπεται λοιπόν η κατασκευή και πολύ υψηλών κτηρίων. Είναι ένα συνολικό σχέδιο για την αναβάθμιση εκεί της περιοχής μέσω των επενδύσεων. Ο τιμοκατάλογος των επίορκων γιατρών για το σκάνδαλο της Νοβάρτης έπαιρναν από 1.000 έως 5.000 ευρώ για να συνταγογραφούν φάρμακα της εταιρείας. Μεγαλύτερη από ό,τι είχε υπολογιστεί η ζημιά για το δημόσιο. Μεγαλύτερη από 3 δισεκατομμύρια. Σκεφτείτε το λίγο σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουμε κάθε φορά. Πώς παίρνουμε δισεκατομμύρια σε συντάξεις, σε φόρους. Σκεφτείτε λίγο τη ζημία που υπήρχε στο δημόσιο μόνο αυτά τα χρόνια. Και απλώς εγώ θα πω εδώ, θυμάμαι τη μεγάλη αντίδραση του ιατρικού κόσμου σχετικά με τη δραστική ουσία. Για τα γενώσιμα. Ναι, και τη δραστική όταν έπρεπε η συνταγογράφηση να γράφει δραστική ουσία και όχι φάρμακο, εμπορική επωνυμία. Δραστική ουσία η οποία θα πήγαινε στο φαρμακείο και θα μπορούσε εκεί ο φαρμακοποιός να σου πει: υπάρχει αυτό το φάρμακο και υπάρχει και το άλλο φάρμακο. Διάλεξε ανάλογα με την τιμή. Όχι, δημή, γιατί περίπου και... μας έλεγαν ότι θα πεθάνουμε άμα πάρουμε φάρμακο μόνο με τη δραστική ουσία. Αν δεν πάρουμε το συγκεκριμένο. Αυτό δεν έλεγαν τότε. Θυμάμαι λάθος. Λοιπόν. Η Τουρκία έχει γίνει ιδιαίτερα απρόβλεπτη, λέει ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Έθνος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Και στον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η σύμβαση ιδιωτικοποίησης, διότι πέρασε από τη Βουλή με ευρύτατη πλειοψηφία. Φόρο διαφυγή θα ανοίγουν θηρίδες σε χρόνο μηδέν στο στόχαστρο τα εισοδήματα από την Airbnb. Και εδώ δεξιά κάτω, Έλληνες που έκανε Τούρκο τον Ερντογάν κατέβαλαν τη σελίδα του Τζο Ντι. Έγινε κακός χαμός από το 2015 που είχαμε τις διαδηλώσεις τότε. Είχε βγει αυτή η ανάρτηση όπου έγραφε ο συγκεκριμένος μπλόκερ «Σταματήστε τον δολοφόνο Ερντογάν». Προσέφυγε στα τουρκικά δικαστήρια Ερντογάν, έτσι μην μπερδευόμαστε. Βγήκε μια απόφαση. Όπου το Facebook έβγαλε μια απόφαση. Ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Έβγαλε μια απόφαση ο Ερντογάν για τον εαυτό του και το Facebook, προσέξτε, κατέβασε τη σελίδα. Κατέβασε τη σελίδα από αυτή την απόφαση δικαστική. Εδώ ψάχνεις να βρεις όταν σε βρίζουν, σε απειλούν, κάνεις αίτημα. Ποιος με βρίζει, ποιος με απειλεί, ποιος με εκβιάζει. Σου λέει, α, αυτό δεν είναι, λέει, αδίκημα το οποίο η Facebook, η Google ή όλες αυτές τις πλατφόρμες μπορούν να σου αποκαλύψουν το όνομα. Δέχεται πάντως πολύ μεγάλη κριτική το Facebook για την πολιτική που εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το ποιες αναρτήσεις επιτρέπονται, ποιες κατεβάζει χωρίς να ρωτήσει. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ανεβάσει μία φωτογραφία. Τι συνειδητοποιεί κιόλας. Εδώ κατέβαζε. Βάζαν φωτογραφία από μωρά τα οποία ήταν γυμνά, μωράκια, έτσι, τα οποία ήταν σε βάφτιση, ας πούμε. Και θεωρήθηκε αυτό περιεχομένου ιδιαίτερου. Προφανώς, και άλλα πολλά. Προφανώς δεν υπάρχει ο έλεγχος που θα πρέπει να υπάρχει, αλλά από την άλλη το Twitter, επειδή έγινε αγωγή και για το Twitter, γιατί είχε και Facebook και Twitter, το Twitter του έστειλε επιστολή με την νομική απόφαση και τον προειδοποίησε. Το Facebook, μπαμ, χρακ, το κατέβασε. Γεια σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, ελεύθερο τύπο. Μπαράς κατασχέσεων και έφοδη σε θηρίδες. Η εφορία ψάχνει 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ από όλοι ξυπρόθεσμες οφειλές. Μυστικά και παγίδες στις διασταυρώσεις ανασφάλισης των Ιωταχή. Κολοτούμπα ΣΥΡΙΖΑ και για τον αυπηγές Καραμαγκά. Κόντρα Φίλη Γαβρόγλου για αναγνώριση ιδιωτικού πανεπιστημίου. Ο Τραμπ θέλει οπλισμένους καθηγητές. Λίστα 300 γιατρών που φέρονται να δοκίθηκαν από την Νοβάρτης. Νέες απειλές στις Τουρκίες για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκλείδωσε και το τελευταίο εμπόδιο για το ελληνικό. Και πάμε στην εστία. Μυστικές συσκέψεις ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές πλυντήριο. Ο μαρτυριάρης Κονμπεντίτη, αποτυχία του πλεονάσματος και η στοχοποίηση του Σαμαρά. Υποχωρεί η απειλή της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, τα αποκαλυπτικά στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας. Δεν ξέρω βέβαια πού υποχωρεί, διότι έγινε κυβέρνηση στις περισσότερες χώρες, έτσι. Ναι. Και ανεβάζει πάρα πολύ τα ποσοστά. Ναι. Η εφημερίδα των συνταχτών, αντικαραμαλικό μπαϊράκι στη Νέα Δημοκρατία. Θεατής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμμαχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Συντονισμένη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά και τους συνοδοιπόρους του εναντίον όσων θεωρούν εκφραστές του καραμαλισμού. Σκάνδαλο Νοβάρτης, δωροδοκούσαν ως και πριν από ένα χρόνο, είναι αυτό που λέμε. Νέα στοιχεία, και εδώ είναι το θέμα ποιον δωροδοκούσαν και ποιος επέτρεπε να δωροδοκούν και
πώς γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Ευθύνη, αν δεν αντιλήφθηκε, αν ήταν ανίκανος να το. Χρησιμοποιούμε τώρα τα επιχειρήματα που λέγανε για τους άλλους. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με ποιος είναι η κυβέρνηση, ποιος είναι αντιπολίτευση. Δανεικά τα αλεύρια, δανεικά και τα προζύμια. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Φόβη από περίεργη διάταξη. Επένδυση στο ελληνικό. Πέρασε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα. Απομένει κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή. Άχρεμα Σούντα. Το 0-0 είναι όντως εκεί. Έχασε μια απίστευτη ευκαιρία μόνος του στο τέρμα. Ερντογάν, συμμαχία με τους γκρίζους λύκους. Πάμε στην καθημερινή. 1 εκατομμύριο κατασχέσεις το 2018, γράφει η εφημερίδα. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι τα στοιχεία που πρώτη χθες σας αποκαλύψαμε εδώ με το Θάνο Τσίρο για τους στόχους της ΑΔΕ. Εκστρατεία εντυπώσεων από την Πουγουδουμού προβάλλουν χειρονομίες κατά του αλυτρωτισμού σε σχέση με το κατέβασμα των ταμπελών από αεροδρόμου, τους δρόμους κλπ. Καλά το πάνε. Αμήχανος ο Τραμπ με τους μαθητές και έχει εδώ την φωτογραφία του. Καλά είναι βέβαια η συνήθις έτσι. Το χυμένο λίγο στην καρέκλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι πολιτικό και το τι είπε ο Τραμπ στους μαθητές. Επιτροπή Εξπρές για την Οβάρτη στα σενάρια της επόμενης ημέρας. Εδώ απεργία στα Βρετανικά Πανεπιστήμια για το συνταξιοδοτικό. Και αριστερά το γεωτρύπανο της Έννη πηγαίνει στο Μαρόκο. Φεύγει από την ΑΟΣ της Κύπρου, το γεωτρύπανο της Ιταλικής εταιρείας, το οποίο θα αποχωρήσει από την Κυπριακή ΑΟΣ με προορισμό πιθανότατα το Μαρόκο έπειτα από 2 εβδομάδες αποκλεισμού στο οικόπεδο 3. Έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το ελληνικό, το προεδρικό διάταγμα προχωρά κανονικά λοιπόν. Και από την καθημερινή να πάμε στην Κόντρα Νιούς, έφοδος εισαγγελέων. Στην Οβάρτης εντοπίστηκε νέα λίστα με γιατρούς που δωροδοκήθηκαν. Στην Δοζονάρη στην κορυφή. Το βασικό θέμα, σύντομα θα έχουμε νέα προανακριτική επιτροπή. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά των κομμάτων. Πρωθυπουργοί, βουλευτές και τραπεζίτες θα βρεθούν και πάλι κατηγορούμενοι. Για να δούμε. Ο λόγος. Χάλι για το μαύρο σκεφτόμουν και πάει. Χαλί για καθαρή έξοδο. Οι διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας στρώνουν το δρόμο. Τσίπρας και Χίγκινγκ συμφώνησαν για μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ιρλανδίας στην Αθήνα. Καλπάζουν τα κρούσματα η Λαρά σε συναγερμό το Κελπνό. Και κλειδί το διπλωματικό παιχνίδι για τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Κύπρο και με την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία. Στις Βρυξέλλες ο Αναστασιάδης για ΑΟΣ και τουρκικές προκλήσεις. Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Απόφαση βόμβα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει τη δυνατότητα να απολύονται και έγκυες εργαζόμενες. Ναι, γιατί τι είναι, γιατί η έγκυος γυναίκα. Για την αγορά είναι. Ανταγωνισμό, δεν έχει καμία χρησιμότητα και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι βέβαια, γι' αυτό υπήρχε και η προστασία τη. Ποια προστασία. Όλα τα κεκτημένα τα εργασιακά τα οποία κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα μέσα στην φάση της κρίσης τελειώσαν όλα. Πάμε πίσω 50 χρόνια. Μη σου πω περισσότερα. Το θέμα είναι ότι και με την Ευρωπαϊκή Βούλα που υποτίθεται μας εγκαλούν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωδικαστηρίων για πρακτικές οι οποίες είναι παράνομες και είναι κατά των δικαιωμάτων γυναικών και όλων των ανθρώπων. Και επειδή μιλάμε για την ακροδεξιά και όλα αυτά, αντί να δουν αυτές τις αποφάσεις, ψάχνουν να βρουν αλλού πώς η ακροδεξιά και γιατί ο κόσμος δεν έχει ξαφνικά ο κόσμος ακροδεξιός. Έτσι, για κάποιο λόγο πηγαίνει σε αυτές τις λογικές για να τιμωρήσει κάποιους για κάποιες αποφάσεις που λαμβάνουν. Γιατί νομίζω ότι θα βρει καταφύγιο εκεί, αντίδραση. Δεν ξέρω αν θα βρει καταφύγιο. Νομίζω ότι θα αντιδράσει. Περισσότερο είναι τιμωρητικό. Ναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο τιμωρητικό. Κακό είναι όμως γιατί τιμωρεί τον ίδιο του τον εαυτό και δεν βρίσκει εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή το ίδιο το σύστημα οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους στην ακροδεξιά γιατί ο κόσμος αντί να ψάξει εναλλακτικές λύσεις διακυβέρνησης, εναλλακτικά μοντέλα σε αυτό το οικονομικό μοντέλο που θέλουν να μας επιβάλλουν. Κάνει αυτό που λες, ψηφίζει τιμωρητικά. Άρα είναι ευχαριστημένο το σύστημα γιατί σου λέει δεν έχω αντίπαλο. Δέος. Έχω το μουτζούρι, γιατί είναι μουτζούρι σε αυτό που πάνε και ψηφίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και τελειώνει και η ιστορία. Τα νέα. Μεγάλος διχασμός με φόντο τις κάλπες. Η πολιτική ζωή σε τοξικό περιβάλλον μετά την προανακριτική. Η εφορία βάζει χέρι στις τραπεζικές ρίδες κατά σχέση για οφειλές. Και βέβαια να βάζει η εφορία χέρι στις ρίδες όταν υπάρχει και ξέπλυμα και αυτά και ιστορίες και όταν υπάρχει κάποιος λόγος. Ντόμινο συγχωνεύσεων. Πώς θα εξαφανιστούν τα ΤΕΙ μέσα σε 5 χρόνια. Αποκαλύπτεται το πόρισμα. Ευθύνες στην ξαδέλφη του Πολάκη για την Μελίνα. Απαράδεκτη η ιστορία αυτή.
και οι καθυστερήσεις, ενώ υπάρχει το πόρισμα, γιατί δεν έχει βγει και γιατί δεν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη. Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για ένα μωρό, για ένα αγγελούδι 4 ετών. Ναι, έτσι, που πήγε να κάνει κρεατάκια και πέθανε. Το πήραν έτσι, νεκρό οι γονείς στα χέρια τους. Και πού είναι η δικαιοσύνη λοιπόν εδώ? Πού είναι η δικαιοσύνη? Κινήσεις καλής θέλησης από Αθήνα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες ανοίγουν την πόρτα σε Σκόπια, Αλβανία. Άγρια δύση στα σχολεία των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει όπλα στους δασκάλους. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Αναπτυξιακό σχέδιο για το κεφάλαιο με κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής από κυβέρνηση Ευρωζώνη, εντατικές διεργασίες και παζάρια για το σχέδιο ιδιοκτησίας της κυβέρνησης που θα παρουσιαστεί τον Απρίλη. Σε θέση μάχης επιχειρηματική όμιλη για τη μοιρασιά της πίτας από παλιά και νέα μέτρα στήριξης της κερδοφορίας τους. Ανοίγει το δρόμο για την απόλυση εγγύων εργαζόμενων γυναικών το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με απόφαση του κρίνει νόμιμη την απόλυση εγγύου σε ισπανική επιχείρηση το 2013. Και άρα δημιουργεί προηγούμενο. Υπάρχει νομολογία πλέον και άρα και άλλα δικαστήρια θα μπορούν να βγάλουν τις ίδιες αποφάσεις στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων που έκανε εκεί η εργοδοσία. Και από το ριζοσπάστη στο φιλελεύθερο, το όνειρο που έγινε φιάλτης μετά το φιάσκο στο μακεδονικό και την ταπείνωση στα Ίμια, έβγαλαν από τα υπόγεια τη σκευωρία τη Νοβάρτη και προσπάθησαν να ανατρέψουν το σκηνικό, αλλά του έπεσε στο κεφάλι. Ο Τσίπρας κατάφερε να ενώσει εναντίον του την ευρωπαϊκή αντιπολίτευση. Τα άκρα σφραγίζουν την αναμέτρηση, αφιέρωμα στις ιταλικές εκλογές. Όλα στο κόκκινο για το Σοκράτη Κόκαλη, ρουλέτα και ξενοδοχεία. Είναι οι άδειες για τα καζίνο που δόθηκαν. Και πάμε στην αυτεμπορική. Σαφάρι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. 180.000 φοροελέγχους προβλέπει φέτος το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2018. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής? Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανοίγει ο δρόμος για την επένδυση στο ελληνικό, σύμφωνα με την απόφασή του. Όπλο στις διαπραγματεύσεις, η αναβάθμιση από Μούντις, αρχίζουν τη Δευτέρα οι επαφές κυβέρνησης θεσμών. Και οι διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα από το Υπουργείο Οικονομικών στη Σύνοδο Κορυφή στις Βρυξέλλες. Είναι στο τραπέζι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπαίνει, τίθεται στο τραπέζι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια την αυτοπορική στην Deal News. Τι έρχεται για την Ελλάδα, για την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο και για την επόμενη μέρα του μνημονίου? Ντράγκη και τα 5 καμπανάκια προειδοποιήσεις. Αποκλειστικό, οι πληστηριασμοί αλλάζουν τον επιχειρηματικό χάρτη. Και κλείνουμε με την Ήπεθρος χώρα. Στο Ταμείο για Πληρωμές σήμερα το απόγευμα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές πρασινίσματος βασικής και νέων. Άνοιξαν οι πύλες του ΟΣΔΕ. Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2018. Αυτά λοιπόν από το σημερινό τύπο. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα λοιπόν. Πάμε να καταγράψουμε και εμείς την άλλη επικαιρότητα, την επικαιρότητα σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε από